Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εκ μέρους του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξίουχων Συνδρομικών, χαιρετίζω τη συγκέντρωσή μας. Ιδιαίτερα χαιρετίζω τους συναδέλφους από την περιφέρεια που, αψηφώντας την ταλαιπωρία και την κούραση, δίνουν σήμερα το αγωνιστικό τους παρόν στη συγκέντρωση. Βρισκόμαστε εδώ, στον δρόμο του αγώνα, γιατί δεν αντέχουμε τις περικοπές, δεν αντέχουμε την ακρίβεια. Απαιτούμε να ζήσουμε με τις συντάξεις που πληρώσαμε και μας τις περικόψανε, και όχι με τα ψίχουλα της κοροϊδίας. Τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια οι συνταξιούχοι έχουν γίνει τα μόνιμα υποζύγια των αντιλαϊκών πολιτικών των κυβερνήσεων. Όλες οι περικοπές μέχρι σήμερα έχουν γίνει, που έχουν γίνει στις κύριες επικουρικές συντάξεις, στα δώρα, στο ΕΚΑΣ, στα φάρμακα, στην υγεία, στις κοινωνικές παροχές, ισχύουν και παραμένουν στο ακέραιο. Αποτέλεσμα αυτών των περικοπών είναι οι συνταξιούχοι να πληρώνουν κάθε χρόνο από τη συντάξη τους 7,5 δις ευρώ. Καταγγέλνουμε την κυβέρνηση για τον εμπειρικό ενάντια στους συνταξιούχους. Αυτό και ακόμα το 0,5 του προϋπολογισμού που ήδη ψήφισε δεν το δίνει στους συνταξιούχους. Δεν το έχει δώσει μέχρι τώρα. Καταγγέλνουμε τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη που απαξιεί 3 χρόνια τώρα να συναντηθεί με την αντιπροσωπεία της ΕΑ και να ακούσει τα προβλήματα των συνταξιούχων παρά τις δεσμεύσεις των υπουργών του, όπως ο κύριος Γεραπετρίτης. Καταγγέλουμε τον Υπουργό των Ειδικών Αποστολών, κύριο Χατζηδάκη, που παρέδωσε την επικουρική ασφάλιση στους ιδιώτες που απαξεί και αυτός να συναντηθεί με τους συνταξιούχους. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε σε κορόκλαρη. Εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα οι συνταξιούχοι βομβαρδίζονται από την κυβερνητική προπαγάνδα, τα φιλικά μέσα ενημέρωσης, στον τύφλο του γνωστούς παπαγάλους, αναλυτές, αυτιάδες, παπαδάκηδες και ξέρω ποιοι άλλοι, που εμπέζουν και λένε ψέματα, αποκαλύπτοντας κάθε μέρα ότι θα πάρουμε αναδρομικά, θα πάρουμε αυξήσεις. Όταν πάμε όμως τέλος του μήνα στην τράπεζα, η σύνταξη είναι ίδια. Άντε να έχει και καναδίγρα απομείωση, ποτέ δεν έχει αύξηση. Στα σούπερ μάρκετ όμως οι τιμές έχουν πάρει στα ύψη. Στα βενζινάδικα δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Το ρεύμα, οι λογαριασμοί έρχονται και τους βλέπουμε και παθαίνουμε σοκ. Ένας συνάδελφος προχτές με πήρε τηλέφωνο στο σωματείο και μου είπε, γύρω το λογαριασμό στη ΔΕΗ και είδα το νούμερο, είδα πόσο πρέπει να πληρώσω και έπαθα σοκ. Αλλά νόμιζα ότι δεν φόραγα τα γυαλιά μου και ψάχνα να τα βρω. Τα γυαλιά μου τα φόραγε όμως, αλλά ο άνθρωπος έπαθε τέτοιο σοκ που δεν μπορούσε να πιστέψει. Εμείς συνάδελφοι συνεχίζουμε στον δρόμο του αγώνα, στο μόνο δρόμο που είναι ανοιχτός για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Και αυτόν τον δρόμο θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Για αυξήσεις συντάξεις, για τα δώρα μας, για την υγεία μας, για όλα. Έχουμε καθήκον και υποχρέωση απέναντι στις ζωές μας, το μέλλον των παιδιών μας, να αντισταθούμε στην εξαθλίωση. Δεν πληρώσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, 35 και πάνω χρόνια εισφορές για να παίρνουμε επιδόματα, αλλά συντάξεις που να ζούμε με αξιοπρέπεια. Να είστε καλά, καλή δύναμη και συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούμε.